Juan Conesa, soy el jefe de Servicio de Protección Civil de la Diputación de Málaga. Vengo dentro del proyecto PROTEC que estamos realizando. Juan, que είμαι υπεύθυνος επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της περιοχής της Μάλαγα. Και εδώ εκπροσωπώ την εταιρική σχέση στο πλαίσιο του προγράμματος PROTECT. Φαίνεται από αυτή την άσκηση ότι ήδη τα σώματα εδώ έχουν απορροφήσει όλη τη γνώση που θα έπρεπε για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα πυρκαγιών. Και ένα άλλο επίπεδο γνώσης είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή όλων των εταίρων στο πρόγραμμα PROTECT. Είναι ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας με την ονομασία MED 2007-2013. Είναι πράγματι μια εντυπωσιακή άσκηση με τη συμμετοχή πάρα πολλών παραγόντων, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, οργανωμένες ομάδες. Παρακολουθούμε όλοι με ιδιαίτερη ικανοποίηση αυτή την ετοιμότητα και την ζωντάνια που αντιμετωπίζουν αυτό το δυσχερές έργο, η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει και το Γενικό Πρόσταγμα. Το έργο PROTECT πραγματοποιείται με πολλούς εταίρους από πολλές μεσογειακές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδιαίτερη ένταση το παρακολουθεί. Τελειώνει εξάλλου τον Ιούνιο του 2012. Είναι ένα έργο το οποίο έχει στόχο μια αντιμετώπιση πρόληψη πυρκαγιών, αντιμετώπιση πυρκαγιών με μια κοινή μεθοδολογία, με κοινά πρότυπα και με κοινούς κανονισμούς που αφορά τις μεσογειακές χώρες, μια και ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες έχουν παρουσιάζονται κοινά χαρακτηριστικά τόσο ως προς τη βλάστηση όσο ως προς τη μεθοδολογία αντιμετώπισης αυτών των καταθρεπτικών φαινομένων που είναι οι πυρκαγιές. Σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα στα πλαίσια της πανελλαδικής άσκησης που κάνει κάθε χρόνο η πυροσβεστική υπηρεσία. Βέβαια στην περιοχή εδώ βρισκόμαστε στην άσκηση της περιφέρειας Πελοποννήσου, της πυροσβεστικής, η οποία φέτος γίνεται σε συνεργασία και με την περιφέρεια Πελοποννήσου στα πλαίσια ενός προγράμματος πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχει αναλάβει μαζί με κάποιους εταίρους από την Ευρώπη. Είμαστε στην κατάσβαση. Η περιοχή εδώ είναι η θέση Ραπούνη, η περιφέρειας δασαρχείου Βυθίνας. Είναι μια περιοχή η οποία έχει στο παρελθόν καεί ήδη δύο φορές και έχουν γίνει προσπάθειες αναδάσωσής της πάλι δύο φορές. Πιστεύω ότι οι ασκήσεις αυτές και η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με τους υπόλοιπους εταίρους θα μας δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω πάρει το πλέον την Ελλάδα. Sono Stefania Tibaldi, dirigente del settore igiene civile della provincia di Macerata. Stefania Tibaldi. Tibaldi, από την πολιτική προστασία, από την περιοχή της Macerata. Io sono Luigi Vissani, sono il responsabile del servizio protezione civile della provincia di Macerata. Και πάλι ο κύριος Βυσάνη από την πολιτική προστασία, από το τμήμα πολιτικής προστασίας της περιοχής της Ματσεράτα. Είμαι λειτουργός δασικών πυρκαγιών στη δασική υπηρεσία στην Κύπρο, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Είμαστε, από ό,τι είπατε και εσείς, μέρος εκτός από την άσκηση που κάνετε εδώ, είμαστε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα που ονομάζεται PROTECT, στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουμε τον κοινό εχθρό, την πυρκαγιά, την δάση μας και σίγουρα είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι ασκήσεις διότι όλοι μαθαίνουμε, όλοι δίνουμε και παίρνουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που ονομάζεται δασική πυρκαγιά. Είναι άσκηση, ετήσια άσκηση Πυρσός 2012. Διαπυρός 2012 που γίνεται πανελλαδικά. Είναι μια άσκηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια το να δούμε, να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων και των υπηρεσιών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη συνεργασία με τους άλλους φορείς, το συντονισμό, το οποίο είναι το
πρώτο και το τελευταίο μέλημα και δύσκολο έργο το οποίο πρέπει να επιτύχουμε σε μια μεγάλη πυρκαγιά όπως αυτή που κονικά αναπτύχθηκε στα 1700 περίπου στρέμματα. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που δούλεψαν οι συνεργάτες μου, με τον τρόπο που σχεδίασαν και όλοι οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος σε αυτή την άσκηση. Υπήρχαν δυνάμεις από και από άλλες όμορες υπηρεσίες, οι οποίες όμως δεν εκλήθηκαν, κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν όπως και να αέρια μέσα, όπως και εσείς θα διαπιστώσετε. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η φωτιά δεν είναι μέρημνα μόνο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά είναι πρωταρχικά ο στόχος της πυροσβεστικής να την περιορίσει. Όταν όμως εξαπλώνεται, είναι δουλειά, έργο, μέρημνα και υποχρέωση όλων μας. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους εθελοντές και τις ομάδες εθελοντισμού που συμμετείχαν και πάντα συμμετέχουν σε συμβάντα πραγματικά που μας βοηθάνε και μας συνδράνουν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποίησα με την άσκηση διαπυρός. Η θέση που επιτάχθηκε ήταν τώρα που είναι με ένα άλλο, είναι μια περιοχή όπου και πέρυσι, όπως γνωρίζετε, εδώ υπήρχε φωτιά βασική. Γιατί κάναμε μια άσκηση και με τη συνδρομή των εθελοντικών ομάδων, των ΟΤΑ, όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως προβλέπετε και από την εγκύκλωση της πολιτικής προστασίας, και ο στόχος ήταν ο καλύτερος συντονισμός και επί τη ευκαιρία του προγράμματος Project είχαμε την τιμή να μας παρακολουθήσουν συνάδελφοί μας και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο. Και πιστεύουμε ότι δείξαμε αυτό που κάνουμε κάθε καλοκαίρι δίνοντας δασικές πυρκαγιές. Είμαι υπεύθυνη του τμήματος Τρίπολης. Σήμερα έγινε μια άσκηση στην οποία λάβαμε μέρος μαζί με την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και εύχομαι να μην έχουμε τέτοια συμβάντα όσο γίνεται. Οι Σαμαρίτες είναι παντού μπροστά σε όλα τα... Ναι, είμαστε μέλος όπου χρειαστεί, βοηθάμε στην πολιτική προστασία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επηγήσαμε κύριση ταυτόχρονα με όλους τους άλλους φορείς, πυροσβεστική υπηρεσία και τους λοιπούς. 4 οχήματα δράσης δικά μας, 15 άτομα δίνουμε πλήρη εξοπλισμό. Είμαστε σε όλες τις φάσεις της κατάσβεσης, ενεργά μέλη. Η άσκηση πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι δώσαμε και εμείς την παρουσία μας. Όλα έβησαν καλά και ελπίζουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και να μείνει μόνο στις ασκήσεις και όχι να επιχειρήσουμε κάτι χειρότερο για τα δάση μας. Ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων από αυτά. Τι έχετε επισημάνει τόσο καιρό, λειτουργείτε πάνω σε αυτά τα πράγματα και γενικά σε πυρκαγιές. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και ειδικά αυτή τη σεζόν που τα πράγματα οικονομικώς δεν πάνε και τόσο καλά, είναι όχι το να κάνουμε κατάσβεση, αλλά το θέμα της πρόληψης. Αν τελικά καταφέρουμε και απαδρώσουμε όλα τα φυλάκια, τα πάρα πολύ επικίνδυνα θα έλεγα, γιατί πιο πολλές φωτιές μπαίνουν από κεραυνούς και ιδίως στο κομμάτι εδώ που βρισκόμαστε, θεωρώ ότι θα είναι καταλυτική η σεζόν, γιατί αν προλάβεις τη φωτιά, έχεις πολύ μεγάλα μέσα και χρόνο να κάνεις κατάσβεση. Αν σου ξεφύγει η φωτιά και μπούμε σε φάση κατάσβεσης, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θεωρούμε λοιπόν τελικά ότι η πρόληψη είναι το α και το ω για την σεζόν που ήδη έχει μπει και περπατάει την καλοκαιρινή σεζόν του 2012 και ελπίζουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ελπίζουμε να φαινόμαστε καλά και σε κακά. Μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές κατά καταπληκτικές. Μακάρι. Να την δώ